Θα ευχηθώ η νέα χρονιά, υγεία ασφαλώς στο στερεότυπο, αλλά το καλύτερο δώρο για τον άνθρωπο, για όλο τον κόσμο. Και από εκεί και πέρα δημιουργικότητα στο Δήμο μας, γιατί θα πρέπει να μην αμελούμε έτσι, να μην ξεχνάμε ότι η καθημερινότητα είναι μέσα στο πρόγραμμα και θα πρέπει να απασχίσουμε για την ανάπτυξη αυτού του τόπου. Αισιοδοξώ λοιπόν ότι αν με ρωτάς τη γνώμη μου, ότι τα πράγματα σίγουρα με τη νέα χρονιά, εάν όχι εξ αρχής, αλλά προς την εκπνοή πάλι του 2021, θα είναι πολύ καλύτερο από ότι το 2020. Οι προτεραιότητες λοιπόν για τη Σιτία για τη νέα χρονιά ποιες είναι? Τι σημαντικά πράγματα μπορούμε να δούμε στον τομέα των δικών σας, των τεχνικών έργων που είναι βέβαια βασικό και καθοριστικό για την ανάπτυξη μιας περιοχής? Λοιπόν, σίγουρα παρακολουθείς σε καθημερινότητα και όλα τα συμβούλια, όλες τις αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής. Ξέρεις λοιπόν για το έργο, το τεχνικό πρόγραμμα το οποίο έχει εγκριθεί, το οποίο για το 2021 και το οποίο είναι ρεαλιστικότατο, είναι μια λέξη την οποία χρησιμοποίησε ο ίδιος ο κύριος Δήμαρχος και επιμένω και εγώ να την χρησιμοποιώ, γιατί πράγματι στόχος μας είναι ό,τι λέμε να το πραγματοποιούμε, να έχει αποτελέσματα και όχι απλά να το μεταφέρουμε ή να το διονύζουμε. Το πρόγραμμα λοιπόν το τεχνικό περιλαμβάνει γύρω στα 19 έργα, από τα οποία πολλά θα δρομολογηθούν να ξεκινήσει η δημοπράτησή τους και η υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο που θα προσελιχθεί. Σε άλλα θα ξεκινήσουν οι μελέτες και πράγματι μετά θα πάμε μέχρι το διαγωνισμό και μέχρι τη δημοπράτηση. Υπάρχουν όμως 2-3 σημαντικότατα έργα τα οποία ήδη, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει γίνει ο διαγωνισμός και έχει κηρυχτεί η ανάδειξη του ανάδοχου, σίγουρα θα έχουν ξεκινήσει κατασκευαστικά και θα έχουν φτάσει σε ένα ικανοποιητικό βαθμό. Αυτά είναι, γνωρίζεις πολύ καλά, είναι το Δημαρχείο, το οποίο είναι ένα έργο πνοής και εγώ θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, είναι ένα έργο το οποίο, στο οποίο εργάστηκαν όλες οι δημοτικές και είναι ένα παράδειγμα οι δημοτικές αρχές, από τη Δημοτική Αρχή του κ. Κουρουπάκη μέχρι τη Δημοτική Αρχή του κ. Πατεράκη και βέβαια η υλοποίηση, η επίβλεψη, ο προγραμματισμός, η ανάθεση της σύμβασης από αυτή τη Δημοτική Αρχή και αισιοδοξούμε, ξεκινώντας μέσα στο 2021 ασφαλώς, στα 2 χρόνια που προβλέπει η σύμβαση, δεν είναι τόσο μεγάλος ο χρόνος, εν πάση περιπτώσει πάρα πολύ γρήγορα να το δει και να το χρησιμοποιήσει ο Δήμος, που θα του λύσει πάρα πολλά προβλήματα και θα δώσει έτσι και ένα αναπτυξιακό χαρακτήρα και μια λειτουργικότητα καλύτερη στην εξυπηρέτηση του κόσμου όλης της επαρχίας μας. Επίσης ένα άλλο έργο είναι που πραγματικά θα προσφέρει και στον προβολή του τόπου, στο γεωπάρκο, σε όλη την επαρχία, με το περιβόητα στο σχολείο, και αυτό θα έχει ξεκινήσει. Είναι βέβαια ένα δύσκολο έργο, όμως θα έχει κατασκευαστικά, αλλά αυτές οι λεπτομέρειες αφορά την τεχνική υπηρεσία, εμένα σαν αντιδήμαρχο, και βέβαια το σημαντικό είναι να ξεκινήσουμε, θα ξεκινήσει, να γίνει η αρχή. Και βέβαια και αυτό θα, όταν θα υλοποιηθεί, όταν θα ολοκληρωθεί, πράγματι σημαντικότατο έργο. Άλλο έργο τώρα, το οποίο πολλά είναι τα έργα, είπαμε είναι 19, όλα αυτά μα όλα θεωρώ και το δηλώνω ότι θα έχουν δρομολογήσει την εξέλιξή τους, δρομολογηθεί η εξέλιξή τους μέσα στο 2021 και πολλά από αυτά θα έχουν ξεκινήσει την κατασκευή. Άρα είμαστε αισιόδοξοι. Αυτό που θα πω εγώ που με χαροποιεί είναι ότι πλέον μετά το 2021 αποδεσμευόμαστε μέσα εισαγωγικά από την εξάρτηση και το λέμε την πολύ καλή έννοια προηγούμενων χρόνων κατασκευών ή κάποιων έργων που θα έπρεπε για να μην χαθούν και είναι αλήθεια θα έπρεπε να δουλευτούν, να μελετηθούν, να συμβασιοποιηθούν και πλέον θα πρέπει να στραφούμε και σε δικές μας ουσιαστικές κρίσεις και όραμα το οποίο θέλουμε να πραγματοποιήσουμε έργα. Αυτό που σίγουρα θα δρομολογηθεί πάλι μέσα στο το πόσο όμως και σε τι βαθμό δεν μπορώ να το πω αυτή τη στιγμή γιατί δεν υπάρχουν τα δεδομένα, είναι κυματοθράφηση στο παραλιακό. Αναφέρω ότι μέσα στον Ιανουάριο θα έχει παραδοθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι το βασικό και επομένως θα το δούμε.
οτιδήποτε να το δρομολογήσουμε εμείς κάνοντας τη δουλειά την οποία απαιτείται. Σημαντικό έργο το οποίο θα πρέπει να δρομολογήσουμε είναι ο παραλιακός, η πράξη αναλογισμού στον παραλιακό από το γαλλικό, από το ξενοδοχείο μέχρι και τον οικισμό. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει να ξεκαθαρίσουμε πλέον τα ιδιοκτησιακά πλήρως και να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε τι μέλη γενέστε σε αυτό το κομμάτι, το οποίο μπορεί να δώσει καλύτερη λειτουργικότητα, καλύτερη κίνηση στο τμήμα αυτό, μπορεί να διορθώσει λίγο τον παραλιακό δρόμο και σε δύο πράγματα. Υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις για έργα που θα αφορούν όλη την επαρχία. Είναι η ενοποίηση των ΣΚΟΑΠ, είναι πάρα πολλές τα ελλείμματα τα οποία έχει ο τόπος μας. Δεν θα αναφερθώ περισσότερο, θα πω μόνο ότι πραγματικά και μέσα στο 21 δεν αφορά μόνο τη Σιτία κάποιες, αφορούν και τα τοπικά διαμερίσματα. Θα γίνει μέσω του προγράμματος Αλίας αυτή, θα έχει κατασκευαστεί αυτή η ανάπτυξη από τον Αγκαθιά μέχρι ενός δρόμου, του πεζόδρομου που θα συμπληρώσει έτσι την οπτική εικόνα του τουριστικού αυτού μέρους. Θα γίνει η βελτίωση του δρόμου από Κουρεμένο μέχρι τη Σιώνα, στον Ξερόκαμπο η ανάπλαση του παραλιακού. Νομίζω ότι σιγά σιγά μην ξεχνάμε ότι στον 1,5 χρόνο και με την πανδημία την οποία περνάμε, χωρίς να υπάρχει δικαιολογία, χωρίς να το λέμε καθαρά σαν δικαιολογία, αλλά είναι πράγματι, αυτή είναι η αλήθεια, μας έχει λίγο καθυστερήσει σε κάποιες να ξεφύγουμε λίγο και να δρομολογήσουμε κάποια πράγματα που τα έχει ανάγκη από όπου σε παθαίνουμε. Άρα η Σιτία μέσα στο 2021 θα δει πράγματα να ξεκινούν να υλοποιούνται που ήταν για αυτήν καθοριστικά για το μέλλον της. Θα δει υλοποίηση πάνω απ' όλα στα βουλά, θα δει υλοποίηση έργων και όχι μόνο σχέδιο για έργα, όχι μόνο σκέψη για έργα ή όχι μόνο τα χρήματα για έργα. Θα δει σιγά σιγά ότι μια μελέτη πρέπει να φτάσει στο αποτέλεσμα, πρέπει να φτάσει στην παραλαβή της. Αυτή είναι η ουσία, αυτή εγώ σαν τεχνοκράτης αυτό πρεσβεύω πλέον, ότι δεν μου λέει τίποτα το να μελετήσω αν δεν το φτιάξω, αν δεν το κατασκευάσω. Σωστά βέβαια, έτσι εννοείται, σωστά και αποτελεσματικά. Η ευχή σας για το 2021. Η ευχή για το 2021 θα το διαφοροποιήσω, το είπαμε και εξ αρχής, για όλο τον κόσμο, για τους θεατούς πάνω απ' όλα, αγαπημένοι να είμαστε, μονιασμένοι να είμαστε, υγεία να έχουμε, υπομονή, να βοηθάμε στον όνομα, είμαστε μια τοπική κοινωνία πιο δεμένη πιστεύω από πολλές άλλες. Έχουμε τα καλά μας, έχουμε τα κακά μας, αλλά μπορεί στα δύσκολα να αποδείξουμε ότι είμαστε πιο δεμένοι, πιο μονιασμένοι, μπορεί να βρεθεί ο ένας πιο κοντά στον άλλο. Αυτό λοιπόν το θέλω και πραγματικά το πιστεύω ότι μπορεί να γίνει στα δύσκολα. Θα δούμε λοιπόν μέσα στο 21 ότι θα πρέπει να παλέψουμε, αν και είναι πολιτική καθαρά βουλή, αλλά πρέπει να παλέψουμε για πιο ουσιαστικά, είπαμε ας πούμε για το ΒΟΑΚ, έτσι. Είναι χαρακτηριστικό, είναι κάτι το οποίο θα κριθεί φέτος, αυτό να το λέμε ξεκάθαρα. Θεωρώ λοιπόν ότι θα τα πάμε καλά, δηλαδή έχουμε τα χαρακτηριστικά, όλα τα καλά χαρακτηριστικά του Έλληνα. Είναι μαζεμένα εδώ σε αυτή την περιοχή. Έχουμε τη φιλοξενία, έχουμε την αγάπη, έχουμε τα πάντα. Έχουμε και τα κακά μας, αλλά σου ξαναλέω ότι πιστεύω πιο πολύ στα καλά όταν καταφέρομαι και μονιάσομαι. Όταν καταφέρομαι και δεν αντιδικούμε ο ένας προς τον άλλο. Τότε νομίζω ότι θα τα πάμε καλά για το 21. Δεν θέλω άλλη ευχή. Η ανάπτυξη έρχεται μετά από δουλειά. Εάν δουλέψουμε θα δει και ανάπτυξη. Αν δεν δουλέψουμε θα λέμε πάλι ότι δεν τα καταφέραμε εμείς οι ίδιοι, έτσι, όχι οι υπόλοιποι. Ο άλλος κόσμος, η υπόλοιπη Κρήτη είναι μαζί με μας όταν χρειάζεται, δεν είναι μαζί με μας όταν εμείς δεν νοιαζόμαστε οι ίδιοι για τον τόπο μας.